Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Είναι Μπράβο. Τρίτη, Αριστοτρίτη, είναι 17 Αυγούστου 2021. Επέρασε και ο το 15 Αυγούστου. Και θα κάνουμε ένα σεξι θέμα σήμερα, κουμπάρε. Όχι, ναι. Όχι! Ναι και Όχι! όχι. Θέλεις σεξι θέματα? Να κάνουμε, να Με κάνουμε. σοβαρά θέματα θα κάνεις εσύ, δεν κατάλαβα. Εντάξει, να Λοιπόν, κάνουμε. έχω ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Λέει μια φίλη. Κάτω από το βίντεο, ο φόβο τη δέσμευση, η φοβία εγκατάλειψη και άλλα συνοδά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι μια φίλη, ένα φίλο που λέει, ένα άνδρα που ρωτά. Άνδρα. Γιατί οι γυναίκε επιθυμούν τόσο πολύ μια σχέση, ενώ για πολλού άνδρε ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Ελπίζω να φτιάξετε ένα βίντεο επάνω σε αυτό, ρίχνοντας λίγο φως. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον φίλο για το ερώτημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι άνδρας που κάνει το ερώτημα. Δεν είναι γυναίκα η οποία λέει, μα γιατί οι άνδρες δεν θέλουν σχέση και εμείς θέλουμε. Είναι άνδρας που λέει, μα γιατί οι γυναίκες να θέλουν τόσο πολύ μια σχέση, ενώ οι άνδρες όχι και τόσο. Και επειδή το διδακτορικό σας έχει να κάνει με την ηλικία της προεφηβείας και τους ρόλους του φίλου, πετε μα. Ω Λοιπόν, εξελικτική ψυχολόγο, φορώντα το καπέλο τη εξελικτική ψυχολόγου, μιλήστε μα για τι διαφορέ στι προσδοκίε των ερωτικών σχέσεων σε άνδρες και γυναίκε ή του ερωτικού παιχνιδιού. Γενικά εμένα δεν μ' αρέσει να διαφοροποιώ, να κάνω σεξιστικές διακρίσεις και να λέω ας πούμε ότι αυτό κάνουν οι άντρες, αυτό κάνουν οι γυναίκες. Είμαστε άνθρωποι όλοι, οπότε όλοι γενικότερα έχουμε να δούμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο και όχι ως φίλο και να κάνουμε έτσι διάκριση. Ωστόσο υπάρχει εντόνια, ας το πούμε, πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας τους ανησυχεί αυτό που συμβαίνει με τις σχέσεις. Πολύ συχνά ακούω και εγώ και από εδώ το μετερίζει του ψυχολόγου, αλλά και γενικότερα και από φίλους και γνωστούς, ότι υπάρχει πρόβλημα στη σύναψη σχέσεων, ότι οι άνθρωποι πια δεν είναι διαθέσιμοι για να δεσμευτούν. Έχουμε πει και στα σεμινάρια μας τις προϋποθέσεις για να υπάρξει μια σχέση, ότι πρέπει να υπάρχει το πάθος, η έλξη, να υπάρχει η δέσμευση, αλλά να υπάρχει και η οικειότητα, η επικοινωνία για να μπορέσει να γίνει αυτόν το ανδρόγυνο ζευγάρι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα μιλήσουμε για ετεροφιλόφιλες σχέσεις σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει να κάνει με τη φάση ζωής που βρίσκεται ο καθένας και με το πώς περιμένει ότι θα γίνει μια σχέση. Πώς το έχει στο μυαλό του, τι προκατάληψη έχει γύρω από το πώς γίνεται μια σχέση ή πού μπορεί να βρει κανείς το υποψήφιο τέρι του. Αν ας πούμε, ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται ο καθένας μας και έχει διαμορφώσει τις απόψεις του, έχει ένα ιστορικό σχέσεων αυτής γενομένης από το πώς γεννήθηκε και γενικότερα το πρώτο περιβαλλόν που είναι η οικογένειά του και κατ' επέκταση πώς δόμησε τις υπόλοιπες του σχέσεις, τι αυτοεκτίμηση έχει, πώς εκτιμά ο ίδιος τον εαυτό του μέσα στο σχετίζεστε. Όλο αυτό είναι μέσα στο μυαλό του και παίζει κασέτα. Οπότε ενδεχομένως την ώρα που συναντά κάποιον άνθρωπο να παίζει κασέτα των γονιών του μέσα του που να του λένε εσύ δεν κάνεις γι' αυτό ή εσύ είσαι αυτό. Οπότε και αυτός άβουλα και χωρίς να το καταλαβαίνει και ασυνείδητα να επιλέγει ανθρώπους που δεν είναι για εκείνον ή για εκείνη. Ακριβώς γιατί παίζει αυτή η κασέτα μέσα του και του επιβεβαιώνει συνέχεια κάνοντας τις ίδιες επιλογές ότι αυτόν το πράγμα συμβαίνει. Ότι Άρα δεν μας πρέπει να λες ότι πας. κάποιος ή κάποια μπορεί να λέει εγώ θέλω σχέση, συνειδητά να επιδιώκει να έχει σχέση, να λέει υποσυνείδητα να μην θέλει να έχει σχέση, κάνοντας βλακώδεις επιλογές, ατέριαστες επιλογές, οι οποίες να προδιαθέτουν και να σιγουρεύουν ότι δεν θα μπει σε σχέση. Άρα, ξεκινώντας από αυτό, ξεκαθαρίζουμε ότι όποιος ή όποια λέει εγώ θέλω σχέση, δεν σημαίνει ότι απαραίτητος όντως θέλει σχέση με όλο του ή με όλο της το είναι. Είναι σε θέση να δημιουργήσει μια υγιή ερωτική σχέση. Ακριβώς. Μπορεί να
το να λέει, μπορεί να λέει θέλω σχέση και να έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό ή αυτό που βίωσε ή κάτι φαντασιωτικό ή να είναι άπειρος από υγιείς σχέσεις, γιατί στη ζωή του έτυχε να είναι μέσα σε σχέσεις οι οποίες δεν ήταν υγιείς, λόγω του ότι υπήρχε όλη αυτή η αρνητική χρειά του μεγαλώματος του. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια αυτογνωσία, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, αλλά να έχουμε και αυτοκριτική και να είναι σαφές αυτό που εννοούμε όταν λέμε «θέλω αυτό». Δηλαδή, να κάνουμε έναν αυτοδιάλογο, να ανακαλύψουμε τι θέλουμε εμείς. Και βλέποντας το ιστορικό, το χρονικό, το σχέσιο μας, να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε μαζί τους είχαν κοινά στοιχεία, ενδεχομένως. Είχαν κοινά στοιχεία. Πώς πορεύθηκαν όλες αυτές οι σχέσεις. Πώς επιλέχθηκαν αυτά τα άτομα. Γιατί επιλέχθηκαν από εμάς. Ή μας επέλεξαν αντίστοιχα. Επιλεχθήκαμε μαζί πολλές φορές. Άρα αυτό για μένα είναι το πρώτιστο. Από εκεί και πέρα είναι ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται κανείς και τις ανάγκες που έχει. Έχει να κάνει και με τις ανάγκες. Δηλαδή, αγιώς στα 20, που ήσουν έτσι λίγο πιο ανώριμος, έκαμνες σχέσεις χωρίς να πολλοσκέφτεσαι. Έλκυες σε κάποιος, κάποια, και έλεγες ναι και δεν σε ενδιέφεραν όλα τα υπόλοιπα. Και αγιώς μετά, καθώς μεγαλώνεις, που θέλεις και άλλα πράγματα. Θέλεις... Ζητάς από τις σχέσεις σου και επικοινωνία επί της ουσίας. Ζητάς και να έχετε κοινόν τρόπο ζωής, κοινά ενδιαφέροντα. Όταν οριμάζει ένας άνθρωπος, τότε και όταν τα βρει με τον εαυτό του, τότε η ανάγκη της συντροφικότητας αναδύεται, της υγιούς συντροφικότητας, όταν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του. Ξέρεις τι σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες, σε σχέση με το αρχικό ερώτημα που κάνει ο φίλος. Γιατί οι γυναίκες συνήθως θέλουν σχέση και οι άνδρες δεν θέλουν σχέση. Υπάρχει και το στοιχείο του κοινωνικού προγραμματισμού. Ότι τα κορίτσια, και ιδιαίτερα στις παλιότερες εποχές, δηλαδή οι σημερινές 30, 40, 50, έχουμε γαλουχηθεί με το ιδεατόν της καλής κοπέλας εντός πολλών εισαγωγικών, η οποία είναι τόσο καλή κοπέλα που δεν θα απολαύσει το σεξ έξω από μία σχέση ή τον έρωτα έξω από μία σχέση ή μία σχέση σοβαρή με προοπτική το γάμο. Και ψυχαναγκαστικά μαθαίνουμε να αιτούμε και να απαιτούμε τη σχέση χωρίς απαραίτητος να τη θέλουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, εγώ το έχω δει αυτό σε πολλές γυναίκες νεαρές και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες όταν κάθεσαι και τις ρωτάς, ρε παιδί μου, γιατί ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είχαν σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί. Ενώ μετά το πέρας μια σχέση κακοποιητική που έρχεται μια γυναίκα στα μαύρα της τα χάλια να ζητήσει βοήθεια από τον ψυχολόγο. Και λες, ρε παιδί μου, μα εσύ γιατί ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θελήσεις να κάνεις σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που ήσασταν τόσο διαφορετικοί, που δεν είχατε κοινά σημεία, που δεν είχατε επικοινωνία, που δεν είχατε συντροφικότητα, που δεν ταιριάζατε, που ήταν κακοποιητικός απέναντί σου. Και πολλές φορές δεν υπάρχει άλλη απάντηση πέραν του ότι ήθελα γενικώς να κάνω σχέση. Είχα λυσάξει να κάνω σχέση ή δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να περάσει ένα απόγευμα, ένα βράδυ, μια εβδομάδα με αυτόν τον άνθρωπο, να ξεδώσω από τα κατώτερα ένστικτα ή τέλος πάντων τα καθαρά βιολογικά ένστικτα και για να το εκλογικεύσω ή για να το εξιδανικεύσω, να το εξοραίσω, έκανα σχέση. Και αυτή είναι μια μεγάλη παγίδα για τις γυναίκες, πολλές φορές. Η κοινωνική γενικότερα σεξιστική καταπίεση που έχει, ας το πούμε, πολλές φορές υποστεί η γυναίκα ως φύλο, καθότι υπάρχει μια κοινωνική προκατάληψη που λέει ότι η καλή κοπέλα, η σεμνή κοπέλα πρέπει να παντρευτεί και να κάνει παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, διάφορα τέτοια. Έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλούς νεκρούς γάμους και πολλών κακοποιητικών σχέσεων και είναι απόϊχος της κοινωνίας της πατριαρχικής που επίστευε στον άντρα κουβαλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, που ήταν άλλων εποχών, αλλά η νοοτροπία του στυλ μια γυναίκα για να τακτοποιηθεί εντός αγωγικών, για να επιτύχει
πρέπει να τυλίξει έναν άνδρα κατά προτίμηση που να είναι δημοσίος υπάλληλος ή να έχει, ξέρω εγώ, ένα καλό επάγγελμα ή μια καλή οικονομική κατάσταση για να τακτοποιηθεί. Που αυτή η νοοτροπία, όσο και αν φαίνεται απειρχαιωμένη και παροχημένη, δυστυχώς καλλιεργείται και στη σύγχρονη εποχή. Για χρηστικές σχέσεις. Αυτό που λέω και η άποψή μου γενικά για αυτό το θέμα που έχω αναπτύξει και σε πάρα πολλά συνέδρια που έχουμε μιλήσει για τέτοιου είδους ζητήματα είναι ότι είμαστε μια πολύ συγχυσμένη κοινωνία εν τέλει, όπου ο καθένας μεγαλώνει τα παιδιά του ανάλογα με αυτό που πιστεύει ο ίδιος. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, δεν έχει ψυχοεκπαιδευτεί κοινωνικά ο κόσμος στην Ελλάδα και στην Κύπρο ούτως ώστε να αποδεχθεί ότι μεγαλώνουμε ανθρώπους και ανάλογα με αν είναι κορίτσι ή αγόρι πρέπει και τα δύο φύλλα να τη χάνουν της ίδιας διαπαιδαγώγησης χωρίς να γίνεται ειδική διαπαιδαγώγηση για κορίτσια, ειδική διαπαιδαγώγηση για αγόρια, ότι υπάρχουν οικογένειες που μεγαλώνουν το παιδί τους σαν πρίγκιπα, είτε αυτό είναι αγόρι, είτε αυτό είναι κορίτσι ενίοτε, και υπάρχουν οικογένειες που μεγαλώνουν το κορίτσι τους ιδιαίτερα να είναι μια υπηρέτρια και καλών κορίτσιν και σεμνών κορίτσιν, οπότε αυτό επιφέρει στη ζωή του πάρα πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα στις κοινωνίες που ζούμε τώρα. Άρα, αυτή η σύγχυση που υπάρχει, που ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, ίσως να ευθύνεται ως ένα σημείο και στη δυσκολία που έχουμε και τα δύο φύλλα, για να αντιληφθούμε τι πάει χ και δεν έχουμε υγιείς σχέσεις. Όταν κάνουμε σχέσεις για τις σχέσεις και για την κοινωνία και όχι επειδή έρχεται αυτός φυσική απόρρια της αρχικής έλξης και της συνδεσιμότητας και της συμβατότητας δύο ανθρώπων, τότε θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να το πω με πιο απλά λόγια. Δεν φτάνει να θέλει κάποιος να κάνει σχέση ή να θέλει κάποια να κάνει σχέση για να μπορεί να έχει μια πραγματική αληθινή σχέση. Δεν αρκεί μόνο το να θέλεις. Πρέπει να λες ό,τι θέλεις. Ναι. Πρέπει να κάνουμε question, να αμφισβητούμε και τα κίνητρα μας. Γιατί θέλω, γιατί μου αρέσει αυτό, γιατί το βγάζω αυτό προς τα έξω. Ναι, ναι. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να πω για τους άντρες είναι ότι είναι αρκετά παρεξηγημένοι άντρες, κατά τη γνώμη μου. Να σας θυμίσω ότι έχω γράψει και ένα βιβλίο για αυτό το θέμα και οι άντρες έχουν ψυχή, το οποίο το έγραψα πριν 10 χρόνια. Δεν είναι καινούργιο βιβλίο. Και θεωρώ, Αριστονίκη, ότι οι άντρες δεν είναι τόσο ανέσθητοι, τόσο... δεν στερούνται της ευαισθησίας με τον τρόπο που θεωρεί η κοινωνία ότι στερούνται της ευαισθησίας. Θεωρώ ότι αν ένας άνδρας βρεθεί σε μία συνθήκη στην οποία γνωρίσει ένα πρόσωπο του φίλου που τον ελκύει, είτε άνδρα είτε γυναίκα, αν είναι ομοφιλοφίλος άνδρα, αν είναι ετεροφιλοφίλος γυναίκα, άμα γνωρίσει ένα πρόσωπο με το οποίο να υπάρχει έλξη, να υπάρχει συμβατότητα και να προκύψει αβίαστα μία σύνδεση, δεν θεωρώ ότι επειδή είναι άνδρας θα πει «Όχι, εγώ είμαι άνδρας και δεν θέλω σχέση και δεν θα αγαπήσω και δεν θα ερωτευτώ». Δεν θεωρώ ότι οι άνδρες είναι χωρίς συναισθήματα και χωρίς ρομαντικά όνειρα. Δεν θα έλεγα ότι... πάλι δεν θέλω να το διαχωρίσω σε άνδρα και γυναίκα. Τα παιδιά μας, οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, διαπαιδαγωγούνται με βάση την συναισθηματική νοημοσύνη που τους βοηθάμε να αποκτήσουν, να χτίσουν από δύο ανθρώπους γονείς σε συνείδη τους, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν παιδιά και είναι υπεύθυνοι ως προς αυτό και μεγαλώνουν και το αγόρι παιδί τους και το κορίτσι παιδί τους και αυτούς τους δύο ανθρώπους με έναν τρόπο που να είναι να γνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα εντοπίζουν, να τα διαχειρίζονται και να εκτιμούν, αποκτώντας ηθική σκέψη και αντίληψη, τους άλλους ανθρώπους και μέσω της ασυναίσθησης. Άρα, αυτός ο άντρας που μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο και αυτή η γυναίκα που μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο, είναι ικανοί και οι δύο να συνάψουν σχέσεις που να έχουν στοιχεία τα οποία να είναι υγιή. Άσχετον αν είναι άντρας, άσχετον αν είναι γυναίκα, άσχετον αν έχουμε μπει ότι υπάρχει ενδεχομένως μια διαφορετική νευροψυχολογία
στο μετεχνιακό σύστημα του άντρα από της γυναίκας είναι πιο μικρό, ωστόσο μπορεί να μεγαλώσει αυτό το σημείο ανάλογα με την διαπαιδαγώγηση που θα τύχει αυτόν το αγοράκι. Και την καλλιέργεια. Για την καλλιέργεια. Εγώ ήθελα να πω ότι... γιατί να μιλήσουμε, δεν θέλω να κάνουμε διαφιλική, διαφιλικό διαχωρισμό. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κάποιος ή κάποια δηλώνει ότι εγώ θέλω σχέση και είμαι έτοιμος, έτοιμη για σχέση, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αυτό ισχύει, ούτε σημαίνει ότι λέει και ψέματα. Γιατί μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι είναι σε θέση να κάνει σχέση, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι. Επίσης, όταν κάποιος δηλώνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν είμαι σε φάση για να κάνω σχέση, νιώθω ερωτική έλξη από εσένα, θα ήθελα να περάσουμε κάποιες όμορφες στιγμές ερωτικές, αλλά δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Τον ακούμε αυτόν τον άνθρωπο, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, τον πιστεύουμε και δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες τυλίγματος και περιτυλίγματος. Ας αποκτήσουμε επιτέλους εντιμότητα, τη βασική εντιμότητα και στις ερωτικές μας συνδιαλλαγές. Είναι εντάξει. Και αυτό όμως ξεκινά από τη διαπαιδαγώγησή μας. Είτε άντρας είμαστε, είτε γυναίκες. Ναι. Αυτή η νοοτροπία του ότι οι γυναίκες λειτουργούν έτσι, άρα εγώ ως ετεροφιλόφιλος άνδρας θα μανατζάρω, θα διαχειριστώ τις γυναίκες έτσι για να τις κάνω να εξυπηρετήσουν τους δικούς μου σκοπούς, ή είμαι γυναίκα ετεροφιλόφιλη και θεωρώ ότι οι άνδρες λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, άρα εγώ θα μάθω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνδρες για να τους ξεγελάσω ή για να τους κάνω να χορέψουν στο δικό μου χορό, όλα αυτά είναι αθλειότητες, εγκληματικές ενέργειες, απάνθρωπες. Σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι και δεν επιχειρούμε να αλλάξουμε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μας και αυτό μόνο όταν το θέλουμε. Ακριβώς. Γιατί εκεί έρχεται και το κομμάτι της διαφιλικής σύγκρουσης. Το κοινωνικό στερεότυπο, όλοι οι άνδρες λειτουργούν έτσι, όλες οι γυναίκες λειτουργούν έτσι, η λαθασμένη πεποίθηση ότι είναι όλοι ετεροφιλόφιλοι, ότι όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και μετά έρχεται η πονηριά και η τσαχπινιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, του έλα εγώ και θα σε σάξω. Να σε φέρω κοντά μου, για παράδειγμα, με τα ερωτικά μου θέλγητρα και τις ερωτικές μου χάρες για να σε κάνω μετά, όχι να με ερωτευτείς, να με παντρευτείς ή να συνδεθείς μαζί μου με έναν τρόπο κοινωνικά επίσημο, ώστε να αποκτήσω κοινωνική επικύρωση μέσω της σχέσης μαζί σου. Γιατί αυτό που λέει ο φίλος, εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες, όχι όλες, κάποιες γυναίκες οι οποίες επιδιώκουν την κοινωνική επικύρωση πατώντας επιπτωμάτων. Γιατί έτσι μάθανε, ναι. Υπάρχει. Γιατί έτσι και έχουν εκπαιδευτεί. Ναι, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να εκπαιδευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, να σταματήσουμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο και εμείς ως ενήλικες να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε, να αμφισβητούμε και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τέτοιες μεγαλόπνοες δηλώσεις. Θέλω σχέση, δεν θέλω σχέση. Θέλει αυτός από μένα. Και τι μπορεί να τον κινητοποιεί, είναι σωτήρια για τις εποχές που ζούμε, για κάθε είδους σχέση. Ακριβώς. Και για κάθε είδους είδηση. Ακούμε μία είδηση. Σκεφτόμαστε. Κριτική σκέψη. Τι άραγε θέλει αυτό από μένα, σε τι θα με βοηθήσει αυτό. Επικαλείται το καλό μου. Γιατί αυτός να θέλει το καλό μου. Μπράβο. Είναι ερώτηση ψυχοφέλιμη πάρα πολύ. Και η καλύτερη δυνατή ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς, που έχει καλή κριτική σκέψη. Και δεν υπάρχουν συνταγές για τις σχέσεις, γιατί εμείς το έχουμε δει, Αριστονίκη, πολλές φορές, ότι μπορεί μια σχέση, για παράδειγμα, να ξεκινήσει σε νεαρή ηλικία, σε μια ηλικία που τα παιδιά να βρίσκονται ακόμη στην εφηβεία, και αν ξεκινήσει με καλές βάσεις αυτή η σχέση και αν έχουν συμβατότητα οι δύο άνθρωποι, εντιμότητα και φιλότιμο να δουλέψουν τη σχέση τους, αυτή η σχέση να αντέξει στον χρόνο. Μια άλλη σχέση μπορεί να ξεκινήσει σε μια ηλικία όρημη μετά τα 30 και να μην τα καταφέρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι να τη φέρουν εις πέρας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους με μοναχικότητα ή με μοναξιά και όταν αποφασίσουν να αναγεννηθούν, και συνήθως αυτό γίνεται και μέσα από διαδικασίες πνευματικότητας και πνευματικής αναγέννησης, όχι μόνο σωματικής, αλλά ίσως και ψυχοθεραπείας, γιατί πολλές φορές
επειδή το έχεις πει και εσύ επανειλημμένος, έχεις μιλήσει για, για τη θεωρία προσκόλλησης του Μπολμπάη και για τους επόμενους οι οποίοι έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα θέματα, ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με τους γεννήτορες μας ή με τους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει, τους γονείς μας συνήθως, αυτός ο τρόπος παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα μπορούμε ή δεν θα μπορούμε να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, στον ερωτικό κυρίως τομέα, αλλά και στο φιλικό τομέα μεγαλώνοντας. Και σίγουρα η υγιής συνδεσιμότητα και διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων προσφέρει πάρα πολλά στη ψυχική υγεία και ισορροπία, και θα ξαναγίνω γραφική και περιγραφική και θα μιλήσω για τη μελέτη της Βοστόνης, η οποία έχει αποδείξει μεταξύ άλλων ότι αυτό που συνιστά την ευτυχία είναι deep meaningful connections, βαθιές νοηματοδοτημένες συνδέσεις, ουσιαστικές συνδέσεις με άλλους ανθρώπους. Είτε αυτές είναι στον ερωτικό τομέα, είτε είναι στον προσωπικό, στο φιλικό, στον επαγγελματικό τομέα. Deep meaningful connections, βαθιές νοηματοδοτημένες συνδέσεις. Αυτό καλούμαστε να επιτύχουμε και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Μάλιστα. Και ξαναλέω, όχι μόνο στον ερωτικό τομέα, γιατί στον ερωτικό τομέα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συμπέσουν. Ως τις πιο πλατωνικές σχέσεις είναι λίγο ευκολότερο. Αυτά. Ήταν σεξ το θέμα ή το κάναμε πολύ σοβαρό? Ήταν καυτό. Καυτό. Hot. Νομίζω ότι αφαιρεί πολλές γυναίκες και άνδρες του καναγιού αυτό. Κάμνεις και για τα ερωτικά σου, α? Πάντως, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι οι συμβουλές που μου δίνεις για την προσωπική μου ζωή, τόσα χρόνια που σε γνωρίζω, είναι ρηξικέλευθες, πρωτοπόρες και σωτήριες. Και σε ευχαριστώ, φίλη μου. Φιλιά. Φιλιά πολλά.